Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χατζησάβα, αλλά και τον... θα μείνει στην παρέα μας ο κύριος Φυλακτού, αν θέλει. Μαζί μας είναι και ο Γιάννης Ολαπίθιος, ο πρόεδρος της ΨΕΜ. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Στην αγαπητή Στέλλα, λοιπόν, και στον αγαπητό Γιάννη και στους τηλεθεατές σας. Να κάνουμε αρχή, μου επιτρέπετε να κάνουμε αρχή από τους μαθητές, από τον Γιάννη τον Λαπίθιο, γιατί θέλω ένα πρώτο σχόλιο, Γιάννη, για την ανάρτηση της ύλης. Αναρτήθηκε χθες η ύλη για τους τελειόφοιτους. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάποιες ανησυχίες και προβληματισμούς και θέλω να μου πεις έτσι την αντίδρασή σας και πού σας βρίσκει αντίθετος το θέμα αυτό. Κυρία Στυλιανούρα, σας καλημέρα και εσάς και στον κύριο Χαλιζόμαν και στους κυραδές σας. Η ύλη πλέον υπολοιπόθηκε η ύλη, μετά από όλη αυτή την καθυστέρηση έχει αναρτηθεί χτες. Παρατηρούμε μεγάλα προβλήματα σε κάποια μαθήματα, αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα και την όλη αναστάτωση και μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει το μάθημα της χημίας, όπου έχουν μπει δύο κεφάλαια τα οποία οι μαθητές δεν έχουν καλυφθεί σε κανένα σχολείο της Κύπρου. Σε κανέναν απολύτως. Ναι, Γιάννη μου, εχθές είχατε τηλεδιάσκεψη μαζί με τον Υπουργό. Του το έχετε αναφέρει το κομμάτι αυτό? Η τηλεδιάσκεψη ήταν η ώρα 11 πριν να πριν αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Μάλιστα, πριν αναρτηθούν οι ύλοι. Ωραία. Θέλετε να συνεχίσω? Βεβαίως. Για τη διάσκεψη, επειδή εμείς χτες βγάλαμε μια ανακοίνωση, γιατί πραγματικά χτες, αντί έτσι να καθησυχαστούν λίγο οι ανησυχίες μας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι μεγάλωσαν οι ανησυχίες μας και οι ανασφάλειες που έχουμε. Αρχικά ο Υπουργός μας είπε ότι δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας. Δηλαδή, ότι στους μαθητές δεν θα παραδοθούν μάσκες ή γάντια με την επιστροφή τους στα σχολεία. Επίσης, μας είπε ότι οι ομάδες, η μία θα πηγαίνει η ώρα 7.30 και η άλλη 7.40, δηλαδή με 10 λεπτά διαφορά. Ότι θα πηγαίνουν σε δύο ομάδες, κάτι το οποίο εμείς συμφωνούμε το να πηγαίνουν δύο ομάδες στο σχολείο, δηλαδή η προσέλευση να είναι τμηματική, αλλά όχι με 10 λεπτά διαφορά. Τι κερδίζουμε με 10 λεπτά διαφορά? Και ποια ήταν η απάντηση που δόθηκε σε αυτό? Ότι θα είναι με 10 λεπτά διαφορά. Μάλιστα. Ότι θα πηγαίνουν τμηματικοί και μία ομάδα θα πηγαίνει ώρα 7.30 και άλλη 7.40. Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται? Θα είσαστε όλη τη διάρκεια της φοιτησής σας στο σχολείο? Δηλαδή το μάθημα θα γίνει από τις 7.30 μέχρι τις 1.35 που γινότανε? Ή θα φεύγετε πιο νωρίς? Δεν μας το απάντησε. Γι' αυτό λέω ότι έχουν μείνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα και στον αέρα και πάλι. Το τρίτο, ότι δεν υπάρχουν οι ημερομηνίες για μαγικές πανκύπρες εξετάσεις. Κάτι από τη στιγμή που πήραμε την ύλη, για να γνωρίζουμε ως τελειόφοιτοι το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε μετά από όλη αυτή την κατάσταση, πρέπει να γνωρίσουμε πότε θα παρακαθίσουμε στις πανκύπριες και πόσο χρόνο έχουμε, έτσι στάμε ποιο μάθημα θα ξεκινήσουμε πρώτα και ποιο τελευταίο. Γιατί εννοείται ότι θα τα διαβάζουμε όλα, αλλά σίγουρα πρέπει να μπούμε σε ένα σωστό πρόγραμμα, γιατί στην ουσία, από ό,τι μας είπε και ο Υπουργός, ένα μήνα έχουμε. Ναι. Από αυτά που μας είπε. Επίσης, μας είπε ο Υπουργός ότι δεν θα γίνουν εξετάσεις στην Α και στη Β Λυκείου, αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες. Και προσπαθούν να έχουν, λένε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο εξετάζουν ενδεχόμενο να πάνε οι μαθητές πίσω στα σχολεία. Της Α και της Β Λυκείου. Για μας είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό. Εφόσον δεν θα παρακαθίσουν τις εξετάσεις, γιατί να επιβαρύνουμε την όλη κατάσταση και να προκαλούμε την μοίρα μας? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τρία σημεία στα οποία έχετε έτσι ερωτήματα ακόμα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Χατζησάβα. Ακούσατε, κύριε Χατζησάβα, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και